Χαίρετε, ονομάζομαι Γιάννης Δοβόλης και το αντικείμενο παρουσίασής μου είναι η εφαρμογή μιας κοινότητας πρακτικής για την προώθηση του καθαρού αθλητισμού. Η χρήση αναβολικών ουσιών στον χώρο του αθλητισμού είναι από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για τις αθλητικές αρχές. Η ανάγκη για αναχέτηση αυτού του φαινομένου είναι εμφανής, όπως επίσης και η ανάγκη προώθησης συντονισμού και υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων για προαγωγή του καθαρού αθλητισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση κατά τον τόπο. Η ενοιολογική βάση αυτής της προσέγγισης είναι η κοινότητα πρακτικής. Οι κοινότητες πρακτικής αντιπροσωπεύουν ομάδες ανθρώπων οι οποίες είτε μοιράζονται την ίδια ανησυχία, είτε έχουν το ίδιο πάθος και μια δραστηριότητα. Η καθεστητήρια αρχή μιας ΚΟΠ είναι ότι οι ροές είναι αμφίδρομες. Η στόχη της μελέτης είναι η περιγραφή μιας εναλλακτικής προσέγγισης και καθαρή αθλητική εκπαίδευση, προωθώντας συνέργειες μεταξύ προπονητών και η περιγραφή για πρώτη φορά μιας πρόσωπο με πρόσωπο κοινότητας πρακτικής για εκπαίδευση καθαρού αθλητισμού. Η στελέχωση της κοινότητας πρακτικής έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια συνδημιουργίας με προπονητές προκειμένου να εντοπιστεί το πλαίσιο. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 3 συν 3 ΚΟΠ. 6 συμμετέχοντες επιλέχθησαν με γνώμονα τον επαγγελματικό αθλητικό τους πρόβαθο. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός στην κοινότητα. Ο πρώτος συμμετέχοντας ήταν προπονητής πολεμικών τεχνών και ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Ο δεύτερος, εκπαιδευτής βουνού και αναρρίχησης. Ο τρίτος, εργοφυσιολόγος, προπονητής καθοσφαίρισης. Ο τέταρτος, καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πέμπτος, ήταν διευθύνων σύμβουλος σε Parasports Club. Και τέλος, ο έκτος, ήταν προπονητής κλασικού αθλητισμού σε επαγγελματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης συνεδρίας, οι ανάγκες εκπαίδευσης για τον καθαρό αθλητισμό που προέκυψαν ήταν η διάχυση και η ενημέρωση για τη λίστα απαγορευμένων ουσιών της WADA, η διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης της σχέσης ανάμεσα σε ανώμενα συμπληρώματα διατροφής και των απαγορευμένων ουσιών και η κοινοποίηση της ανάγκης για την προώθηση του καθαρού αθλητισμού σε όλους τους αθλητικούς φορείς. Οι δράσεις που θα επιδίωκε η κοινότητα ήταν ο εμπλουτισμός γνώσεων για τη λίστα WADA, η ενημέρωση συναδέλφων και αθλητών για τη λίστα WADA και η έρευνα σχετικά με το ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφής στην απόφαση λήψη απαγορευμένων ουσιών και η αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί για την πρόληψη του ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης συνεδρίας, οι ανάγκες που προέκυψαν για την εκπαίδευση του ντόπινγκ στον αθλητισμό είναι οι ακόλουθες. Η καλλιέργεια της νοοτροπίας των νεαρών αθλητών με έμφαση στην ευεξία και όχι στην νίκη με κάθε κόστος. Και ο διαμοιρασμός γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές κατά του ντόπινγκ με άτομα στον τομέα τους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όπως συναδέλφους, προπονητές και αθλητές. Οι δράσεις που θα επιδίωκε η κοινότητα είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό κατά τον ντόπινγκ και η διάδοση και η πρόθεση εκπαιδευτικού υλικού σε αθλητές και συναδέλφους προπονητές στο άθλημα του κάθε μέλους της κοινότητας πρακτικής. Η εκμάθηση των παρενεργειών των κύριων ουσιών ντόπινγκ και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στον τομέα του κάθε μέλους και η ανταλλαγή χρήσιμων συνδέσμων, υλικού και πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις προαναφερθείς ενέργειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρίτης συνεδρίας, οι ανάγκες για εκπαίδευση των ντόπινγκ στον αθλητισμό προέκυψαν ήταν η εκπαίδευση των προπονητών αναφορικά με το πώς προσεγγίζουν τους αθλητές τους για θέματα σχετικά με τον ντόπινγκ, καθώς οι συμμετέχοντες τόνισαν τον κομβικό ρόλο
και τη συνεισφορά του προπονητή στην εκπαίδευση αθλητών για το ντόπινγκ, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην παιδαγωγή, στη διάπλαση των πεπιθήσεων των αθλητών και για την προστασία τους από τυχόν εξωτερικές επιρροές και την ενημέρωση αθλητών και προπονητών ως ομάδα για τις επιπτώσεις ντόπινγκ στην υγεία, στον προπονητή και για τις νομικές συνέπειες που τυχόν θα υπάρξουν. Η ανάγκη για εκπαίδευση από διεπιστημονική ομάδα αθλιάτρου, βιοχημικού ψυχολόγου, καθώς και από μέλη ομοσπονδιών που θα ενημερώνει και διαφορετικές πτυχές στον τομέα του αντιντόπινγκ και η διενέργεια συχνών ελέγχων ντόπινγκ κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, συνθήκες περιορισμένης κυκλοφορίας λόγω COVID-19. Οι δράσεις που θα επιδίωκε η ομάδα ήταν η προσωπική ενημέρωση συμμετοχόντων για τα προγράμματα που προωθούν το αντιντόπινγκ μέσω της βιβλιοθήκης του ΙΠΑΚ και η προώθηση χρήσιμων πληροφοριών στον χώρο που δραστηριοποιείται ο κάθε συμμετέχον. Και η επικοινωνία τόσο με τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και μεταξύ των συμμετοχόντων εκτός συνάντησης, για ανταλλαγή χρήσιμων συνδέσμων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν για τις προαναφερθείς ενέργειες. Συμπερασματικά, υπήρξε δέσμευση για μάθηση για τον τόπο, αυξημένο ενδιαφέρον για μάθηση περισσότερων για την εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ και καθορισμό συγκεκριμένων στόχων για μάθηση. Καλύτερος προσδιορισμός για το ποια θέματα ενδιαφέρουν και πόσο το κάθε μέλος της κοινότητας πρακτικής. Και τέλος, υπήρξε ανάπτυξη δικτύου ανθρώπων με το ίδιο ενδιαφέρον για τον καθαρό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.